αυτή τη στιγμή βρίσκονται, επειδή έχουν κάνει τους αγώνες που έχουν κάνει και για το δίκαιο τους, ότι οι ανάγκες που καλύπτουν στον χώρο είναι πάγιες και διαρκές. Οπότε δεν θα έπρεπε να συζητάμε για το πόσους μήνες θα μείνουμε στη δουλειά μας, αλλά θα έπρεπε να γίνει αυτομάτως η μετατροπή των συμβασιούχων σε εργαζόμενους αγώνες του χρόνου. Όλο αυτό, βέβαια, όλη αυτή η απάτη ξεκίνησε το 2017. Το 2017 η προκήρυξη, η οποία είχε βγει τότε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να προσλάβει κόσμο στα νοσοκομεία, πετώντας θεωρητικά τους εργολάβους, βγήκε με την προϋπόθεση ότι καλύπτουμε επιτακτικές ανάγκες. Για να καλύπτει κάποιος επιτακτικές ανάγκες σημαίνει ότι υπάρχει μόνιμο προσωπικό, άρα συμπληρωματικά επικουρεί μια διαδικασία όταν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ δεν υπάρχει καθόλου μόνιμο προσωπικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δηλαδή, όλοι όσοι είμαστε εργαζόμενοι εκεί, είμαστε και πολύ λιγότεροι από όσοι θα έπρεπε κανονικά να βρίσκονται στον χώρο για να λειτουργούμε υπό ανθρώπινες συνθήκες. Πέρα από αυτό, ο βασικότερο μέλημα τότε ήταν πώς θα κάνουμε οικονομία, να στοιχίζουμε λιγότερο δηλαδή από ό,τι στοίχιζαν οι εργολάβοι. Και έρχονται σήμερα και βγάζει επί Νέα Δημοκρατία μια καινούργια προκήρυξη, προκήρυξη πάνω διαγωνισμό με 6,5 εκατομμύρια ευρώ κόστος. Ένα υπέροχο ποσό, δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να το επεξεργαστεί ο μέσος άνθρωπος, έτσι. Μιλάμε για τρελά λεφτά, για μεγάλο, για μεγάλο ποσό, αλλά το σημαντικό σε αυτό είναι ότι ενώ ψηφίστηκε, ενώ το 2019 έγινε αναθεώρηση του συντάγματος, αντί να γίνει άρση του άρθρου 103 που θα μπορούσε να δώσει το δικαίωμα στις αρχές του τόπου να μονιμοποιούν τους συμβασιούχους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αντί να κάνουν αυτό, συμφώνησαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟ να δώσουν απαλλαγή ή μάλλον την επιλογή στους εφοπλιστές εάν θέλουν να φορολογηθούν ή όχι. Λες και η πληθώρα του κόσμου στην ελληνική κοινωνία είναι εφοπλιστές και όχι απλοί εργαζόμενοι για 400, 500 και 600 ευρώ.